Είναι το 1979. Μετρήστε. Είναι πολλά. Ψάχνω τον Γέροντα Παΐσιο. Πάω μία φορά τον Νοέμβριο, δεν τον βρίσκω. Πάω μία φορά πριν τα Χριστούγεννα, δεν τον βρίσκω. Μετά είχαμε εξεταστικές. Μετά ήρθε η Σαρακοστή και μετά το Πάσχα, λέω, δεν γίνεται. Θα γυρίσω πάλι στο χωριό μου, στην Κόνιτσα. Θα με ρωτήσουν, πήγε στο Γέρο Παΐσιο, και εγώ τι θα τους πω, δεν πήγα. Πάω λοιπόν, μάλλον σκέφτομαι να πάω, και ένας φίλος μου, καλή ώρα εκεί που είναι τώρα, ο Στέργιος, έχει εδώ κάπου τον αδερφό του γιατρό, έρχεται καμιά φορά, μου λέει, πού θα πας Πρωτομαγιά? Του λέω, θα πας στο Άγιον Όρος. Έλα ρε, μου λέει, στο Άγιον Όρος τώρα Πρωτομαγιά μέρα. Αλλού πάμε τέτοιες μέρες. Για άλλα πράγματα. Του λέω, εγώ θα πας στο Άγιον Όρος. Μετά από λίγο μου λέει, να έρθω κι εγώ. Έλα, του λέω. Πάμε λοιπόν, αφήνουμε τα πράγματα. Αργά το μεσημέρι στην Κουτλουμουσίου και κατηφορίζουμε προς το κελάκι του Γέροντα. Η διαδρομή υπέροχη, μέσα από ένα ρεματάκι. Φτάνουμε έξω εκεί στο φράχτη, χτυπάμε το καμπανάκι και βγαίνει με μια χαρά ο Γέροντας στην βεραντούλα του. Καλώς το Χριστάκι και το Στέργιο. Ο φίλος μου τα χάσε. Τι είναι αυτό ρε, μου λέει. Το
Ξέρει ο γέροντας. Ποιοι είμαστε, του είπες. Τότε βέβαια, μιλάμε για εκείνη την εποχή, που αυτά τα κολοκύθια δεν είχαν καμιά ύπαρξη. Καμιά. Υπήρχανε. Του λέω, κοίτα, ψήρματα, καλώδια, δεή, οτέ, αυτά, δεν έχει τίποτα. Και τότε που ξέρει τα ονόματα. Είναι αλήθεια ότι και εγώ δεν είχα απάντηση. Εγώ δεν έρχομαι πάνω μου, λέει, τέτοια πράγματα, πα, πα, πα. Του λέω, έλα να πάρουμε ευχούλα και να φύγουμε. Πάμε πάνω. Και αρχίζει τώρα ο γέροντας ένα υπέροχο παιχνίδι αγάπης και παιχνιδιού. Τι κάνει η κόνιτσα, τι κάνει το αγρίνιο φίλος μου. Τι κάνει εκείνος, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τα πάντα. Ποιοι ήταν θείοι μας, ποιοι ήταν ξαδέρφια μας, ποιοι ήταν αδέρφια μας, όλοι. Και αφού περνάει κάπου στην ώρα και μας έπαιξε έτσι, του λέει ο φίλος μου, αυτός που δεν ήθελε καν να πάει στο Άγιον Όρος και με κορόιδευε, γεροντά, θέλω να εξομολογηθώ. Και η υπέροχη ατάκα του γέροντα. Τι εξο... Του λέει στην αρχή, εγώ παιδάκι μου δεν εξομολογώ, εγώ σκέτος παπάς είμαι, σκέτος καλόγερος είμαι. Τι πνευματικό θέλεις, έναν νέο αυστηρό ή έναν παππού να μην ακούει. Καλή ώρα. Καλή ώρα. Όχι, του λέω, εγώ θέλω ένα νέο αυστηρό. Και γυρίζει σε μένα και μου λέει, ξέρεις που είναι ο παπά Ισάκ, ε? Και αυτό το ξέρω, ότι εγώ ήξερα που είναι ο παπά Ισάκ. Τον είχα δει την προηγούμενη φορά ψάχνοντας τον γέροντα Παΐσιο, μήπως είναι εκεί, γιατί ήταν μαθητής του ο γέρο Ισάκ. Θα πάτε, λέει, εκεί, αλλά αυτός είναι αυστηρός, δεν δέχεται. Τότε δεν δέχονταν ο παπά Ισάκ. Μόλις σας δίνει, θα σας μιλήσει αυστηρά. Τι θέλετε εσείς εδώ? Μόλις τους πείτε όμως ότι μας έστειλε ο Γεροπαΐσιος, θα σας δεχτεί. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, φεύγουμε από τον Γέροντα Παΐσιο. Όλο το βράδυ ο φίλος μου πετάγονταν από τον ύπνο. Ρε, με άλλη κουβέντα το έλεγε, τώρα δεν κάνει να το πούμε. Ρε, τι ήταν αυτό τώρα, πού τα ξέρε? Και κοίτα αύριο, αν τα πει έτσι και ο παπά Ισάκ, εγώ θα φύγω. Δεν τους αντέχω τέτοια πράγματα. Την άλλη μέρα ήταν Πρωτομαγιά, μια υπέροχη Πρωτομαγιά. Υπέροχη μέρα. Στο Όρος και όλα με τα λουλουδάκια, με τα πουλιά, με όλα αυτά. Πηγαίνουμε, πριν πάμε, ξανά επαναλαμβάνει ο φίλος μου την κουβέντα. Εσείς τι θέλετε, ποιοι είστε? Και άμα το πούμε εμείς, μας στέλνει ο Γεροπαΐσιος, αυτός θα μιλήσει γλυκά. Πάμε και όντως γίνεται έτσι. Και μπαίνει μέσα ο Στέριος να εξομολογηθεί 2,5 ώρες. Και βγαίνει πετώντας. Πρώτη φορά είδα άνθρωπο να χοροπηδάει γιατί εξομολογήθηκε. Μπήκα κι εγώ και τον είδα τον γέροντα. Και ξέρετε, ο καημένος ο παπά Ισάκ φταίει που εγώ φοράω τα ράσα. Αυτός με έσπρωξε. Και όταν του έλεγα, ρε γέροντα, εγώ μυαλό δεν βάζω. Την τρέλα μου δεν τη λιγοστεύω. Τι με θέλετε για παπά? Και μου έλεγε ο παπά Ισάκ, γι' αυτό σε θέλουμε για παπά. Το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Παΐσιο και μου λέει συνέχεια, λέει, πίεσέ τον να γίνει παπάς. Θα μπλέξει με τους τρελούς αυτός και θα είναι μια χαρά. Κάτι ήξερε, ότι όλοι τρελοί θα μου έρχεστε. Λογική να μην έρχεστε, δεν έχετε ευλογία. Όχι, όσοι είστε μια χαρά στα μυαλά, να φύγετε. Όχι τέτοια, μην μου τη χαλάσετε τη δουλειά και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω μετά. Εγώ τέτοια ευλογία πήρα από τον γέροντα Παΐσιο. Ότι σε μένα μόνο οι τρελοί θα έρχονται. Γιατί μια φορά τι έπαθα. Ήμασταν καμιά 20 θεολόγοι. Άλλοι είχαμε τελειώσει και άλλοι τελειώναμε. Και πήγαμε να συζητήσουμε με τον γέροντα και να τον μάθουμε πράγματα θεολογικά που ήταν αγράμματος και δεν ήξερε.
εμείς τρομάρα μας. Και εκεί που κουβεντιάζανε, εγώ είχα καθίσει κάπου πιο πίσω εκεί, κάτι είπανε για τους νέους, μ' άρεσε και του λέω, γέροντα, να μιλήσω κι εγώ λίγο, Χριστάκη, είσαι κι εσύ εδώ. Με πείρασε πάντα, γιατί ήμασταν και από το ίδιο χωριό. Τι το θέλεις αυτό? Είσαι κι εσύ εδώ, τι θέλεις? Λέω να πω κάτι κι εγώ. Και τι λέει ο γέροντας? Πάλι σας αφορά. Όχι όλους. Βρε παιδάκι μου, λέει, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Τι δουλειά έχεις εσύ με τα σοβαρά? Οι φίλοι μου, ξαφνιάστηκαν που το είπα αυτό. Λέει, γέροντα, γιατί ο Χριστός να μην έχει με τα σοβαρά πράγματα? Βρε παιδάκι μου, λέει, σε αυτόν όλοι οι τρελοί και οι παλαβοί θα πηγαίνουν. Αφήστε τον αυτόν να πάρει τον δρόμο των τρελών. Και τον πήρα τον δρόμο. Και μ' αρέσει τώρα. Τώρα μ' αρέσει. Με πήρε σήμερα ένας παπάς από την Κρήτη, Παπαδημήτρης στα Χανιά. Πάω κάθε χρόνο εκεί. Και μου λέει, θέλω να έρθεις και φέτος. Και του λέω, Παπαδημήτρη, σίγουρα. Εγώ έχω χαλάσει πολύ τώρα, τα λέω πολύ τρελά και πολύ χαζά. Γι' αυτό λέει, σε θέλω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τούτος εδώ ο γέροντας, λες και βγήκε για την εποχή μας. Λες και βγήκε για να πάει σπίτι-σπίτι και να χαϊδεύει τις καρδιές μας και τις ψυχές μας. Τον ένιωσα πολλές φορές. Τον είδα πολλές φορές. Και τώρα, να πάει σπίτι-σπίτι, μην τον ξεχνάτε. Μην τον ξεχνάτε, του αρέσει πολύ. Πάρα πολύ του αρέσει να τρέχει. Εκείνη την ευλογημένη την μπαστούνα του και να τρέχει. Σπίτι-σπίτι. Και να σας πω και κάτι τώρα και τελειώνω. Πώς έχουμε ενωθεί όλα μαζί. Ακούστε τώρα πόσα είμαστε ενωμένα. Και απόψε εδώ που λειτουργάμε. Το Άγιο Ποτήριο από τους μισούς που είχατε έρθει νωρίς στα Σταύρωσα, που ήταν άδειο ακόμα. Το Άγιο Ποτήριο είναι του γέροντα του Αγίου Παϊσίου, του Παπατήχωνα. Ο Παπατήχων ο Ρώσος ήταν ο πνευματικός του γέροντα Παΐσιου και του Παπαφώτη. Άλλος τρελός αυτός. Ο Παπαφώτης είχε μαθητή τον προκάτοχό μου εδώ πέρα, τον Παπαφίλιππο, που τον έχουμε εδώ πίσω τον τάφο του. Ο Παπαφώτης μας έχει δώσει ευλογία τη ζώνη του και το πετραχύλι του εκεί που έχω, που σας διαβάζω. Όλα τούτα εδώ είναι ενωμένα γύρω από το γέροντα τον πνευματικό αυτονόν. Ο Παπαφώτης και ο Γεροπαΐζος είχαν τον ίδιο πνευματικό, τον Παπατήχωνα, τον Ρώσο. Και αυτό το Άγιο Ποτήριο τώρα που θα κοινωνήσετε, λειτουργούσε ο Παπατήχων. Αυτό είχε, δεν είχε άλλο. Και μέσα από αυτό λειτουργούσε και κοινωνούσαν και τα παιδιά του. Ο Παπαφώτης, ο Γεροπαΐζος, ο Παπαϊσά και οι υπόλοιποι εκεί της παρέας. Και απόψε τα έχουμε εμείς. Τους έχουμε εδώ τους Αγίους. Μην τους ψάχνετε τους Αγίους μακριά. Μην τους ψάχνετε μέσα στο ίντερνετ. Δίπλα σας είναι. Και έλεγε ο Γεροπαΐζος, όταν πήγαν, λέει, μια παρέα παιδιών να τον δουν, και εκεί που χτύπησαν και περιμέναν να ακούσουνε, ακούνε γυναικεία κουβέντα. Λέω, ένας, ναι, γυναίκα είναι μέσα. Πού βρέθηκε εδώ γυναίκα? Στο Γεροπαΐσιο, στο κέντρο του Αγίου Όρους, στο πνό. Τώρα, λέει, θα περιμένουμε εδώ, να δούμε τι θα γίνει, ποια είναι. Χτύπησαν, ξαναχτύπησαν, περίμεναν. Κάποια στιγμή βγαίνει ο γέροντας να λάμπει.
κόκκινος λίγο από την τροπή. Αφού πήραν την ευχή, του λέει ο πιο ζωηρός, «Γέροντα, εμείς ακούσαμε γυναίκα, εμείς έχουμε λογισμό τώρα, τι είναι αυτό?» «Έλα βρε παιδιά μου», δεν ήθελε να πει ο γέροντας. Επέμεναν αυτοί, δεν ήθελε να πει ο γέροντας, επέμεναν αυτοί. Και τι λέει μετά, να βρε, η ευθυμούλα μου ήταν, η αχιεύθυμη. Και λέει ο ίδιος μετά, όταν είμαι στενοχωρημένος και όταν έχω πάρει πολλά προβλήματα από σας απ' έξω με τα γράμματά σας, τη φωνάζω να έρθει να τα πάρει για να σας βοηθήσει και να με παρηγορήσει και τη δικιά μου καρδούλα. Γέροντα, έρχεται συχνά, συχνά έρχεται. Άλλος Άγιος, Έρχονται, δεν έχω παράπονο. Ποιος γέροντα, να βρε εκείνος που πήρε στην αγκαλιά του τον μικρό Χριστό, ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος. Και ποιος άλλος έρχεται, τι να σας πω παιδιά μου, ντρέπομαι που έρχεται. Ποιος γέροντα, η Παναγίτσα. Αλλά βρε παιδιά, δεν θέλω να έρχεται η Παναγίτσα. Γιατί ντρέπομαι, Παναγιά είναι αυτή. Πού να έρθει σε μένα τον αμαρτωλό? Και πώς είναι γέροντα η Παναγίτσα? Η Παναγίτσα, παιδιά μου, είναι σαν την Ιεροσολυμίτισσα. Έτσι ακριβώς είναι η Παναγίτσα. Την ευλαβούνταν πολύ την Παναγίτσα. Και όταν είχε πάει μια οικογένεια, συγχωρέστε με που θα το πω, ως παρηγοριά θα το πω σε όλους μας. Είχε πάει μια οικογένεια εδώ στη Σουρωτή να του πει για ένα καρκίνο που είχε κάποιος που ήταν πολύτεκνος και έκλαιγε και χτυπιόταν, «Γέροντα, που θα αφήσω τα παιδιά μου». Φωνάζει ο γέροντας, «Τι ευλογημένος ο καρκίνος, τι ευλογημένος ο καρκίνος». Σάστησε όλη η παρέα. «Τι λες ρε γέροντα?» «Ναι βρε παιδιά μου, με αυτό τον πόνο και με αυτό το βάσανο θα γεμίσει ο παράδεισος». Και για να μην τους αφήσει με το λογισμό, γυρίζει στην Παναγιά, την παίρνει αγκαλιά και τη ζητάει. Τη ζητάει. Αυτή είναι δάσκαλη. Αυτή είναι πνευματική. Αυτή είναι Άγιοι. Παναγίτσα μου, μη με ξεχάσεις και μένα και δεν μου δώσεις αυτό το δώρο. Να μου δώσεις και μένα δώρο τον καρκίνο. Και τον άκουσε Παναγία και του τον έδωσε. 3, 4, 5 καρκίνους και έφυγε. Το Άγιο Ποτήριο αυτό, τελειώνω, πετούσε όταν το είχε με Θεία Κοινωνία ο Παπατήχων, δεν πατούσε στο χώμα. Όταν είχε, λέει, να κοινωνήσει κάποιος, ήταν μια πιθανή πάνω από το χώμα. Και όταν δεν είχε να κοινωνήσει κανένα, ακουμπούσε πάνω στο θόλο του ναού και από εκεί έλεγε με τα φόβο. Και κάποιες φορές, όσοι είστε από τον Τρίλοφο, θυμάστε τον Μάρκο, το φίλο μας, που ήταν ο ψάλτης του Παπατήχωνα. Κάποιες φορές, λέει, του έλεγε, «Ψάλε Μάρκο». Και ο Μάρκος συνέχισε να ψάλει και ο Παπατήχωνας έφυγε και χάνονταν. 1, 2, 3, 5, 10 τον παρατήρησε ο Μάρκος. «Θα μου πεις που πας? Εγώ γέμισα σκέψεις. Να βρε παιδάκι μου εδώ παρακάτω, να εδώ παρακάτω», επέμενε ο Μάρκος. «Να βρε εκεί απέναντι πάω». Το απέναντι ήταν το βουνό Άθωνας. Καψάλα Άθωνας, 6-6,5 ώρες με τα πόδια. Να πας στους πρόποδες του βουνού. «Και πού πας εκεί ρε γέροντα?» «Σε κάτι σπηλιές που έχει κρυμμένους και άφαντος καλογέρους, τους λεγόμενους αόρατους γεροντάδες, που όλη την ημέρα, όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα, σε όλη τη ζωή,
εύχονται και προσεύχονται. Τους θρέφει υλικά με το ψωμάκι ο άγγελος, αλλά τη Θεία Κοινωνία μόνο ο παπάς με πετραχύλι και αγιοπότηρο μπορεί να την πιάσει και να τους την πάει. Και πώς πας, κύριε Γέροντα? Δεν ξέρω, βρε παιδιά μου, κανάς άγγελος, ο αέρας με σπρώχνει, δεν το ξέρω. Αλλά σε παρακαλώ, Μάρκο μου, μην το πεις αυτό σε κανένα, γιατί θα με κοροϊδεύουν. Και πριν φύγει από τη ζωή, του το έδωσε το αγιοπότερο και του λέει, όποιον βρεις μπροστά σου, παπά, δώστο του. Και σήμερα το έχουμε εμείς, για να σας κοινωνήσω από αυτό που θα δείτε είναι μικρό αγιοποτήριο, γιατί ήταν να κοινωνάνε λίγοι. Γι' αυτό θέλω λίγη προσοχή, για να μην έχουμε καμιά ζημιά. Τώρα, όσοι θα έρθείτε να κοινωνήσετε, θα διαβάσω την ευχούλα, γιατί εγώ σας αγαπάω και θέλω να κοινωνάτε. Και πάντα σας περιμένω και νομίζω ότι η αγκαλιά μου σας περιμένει και όχι το μυαλό μου και η κουβέντα. Thank you.